Σήμερα είναι Πρωτομαγιά, 1η Μάη, η μέρα της Παγκόσμιας Εργατικής Τάξης, η μέρα των εργατών, σημαδεμένη με πολύ αίμα και αγώνα για κατακτήσεις, και όχι η μέρα των επενδυτών, κύριε Υπουργέ, που εξυπηρετεί το σημερινό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Πράγματι, τυχαία μεν, αλλά συμβολικό δε. Εμείς, λοιπόν, το ΚΚΕ, υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα της πρωτοπόρας εργατικής τάξης που παράγει τον πλούτο. Εσείς και όσοι υπηρετούν το καπιταλιστικό σύστημα, άσχετα αν δεν το λένε, εσείς, λοιπόν, υπηρετείτε τα συμφέροντα των καπιταλιστών που κλέβουν τον ιδρώτα και το αίμα, κυριολεκτικά, των εργατών. Και όποιος έχει αντίρρηση, ας δει τα εργατικά εγκλήματα κάθε μέρα και ένας πάει για μεροκάματο και γυρίζει στο φέρετρο. Είμαστε δύο κόσμοι. Πώς να το κάνουμε. Δύο κόσμοι είμαστε. Εσείς με το βάρβαρο απάνθρωπο σύστημα και εμείς με την ανατροπή του. Η Πρωτομαγιά είναι ο φωτεινός φάρος της ασυμβίβασης ταξικής πάλης και όχι των κοινωνικών εταίρων, κυρίες και κύριοι όλων των κομμάτων. Δεν υπάρχουν συνέτεροι. Υπάρχουν εκμεταλλευτές και υπάρχουν και εκμεταλλευόμενοι. Και αυτό δεν είναι τυχαίο το ότι το επικαλείστε. Είναι ένα μεγάλο ορόσημο στον αδιάκοπο αγώνα των καταπιεσμένων απέναντι στους εκμεταλλευτές τους. Απέναντι σε όλους που καταδικάζουν στη φτώχεια, την ανέχεια, την προσφυγιά και τους πολέμους. Εκατομμύρια οι νεκροί από το σύστημά σας. Χαιρετίζουμε τη σημερινή απεργία. Χαιρετίζουμε όλους τους εργαζόμενους. Και τους καλούμε να συνειδητοποιήσουν τη δύναμή τους. Γιατί όπως λέει και το σύνθημα, χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Γυρνάει γρανάζι. Για πέστε μας, άμα σταματήσουν οι εργάτες, ποιος θα τα δουλέψει. Οι μεγαλοεπιχειρηματίες, δεν μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις. Τους καλούμε να συσπηρωθούν στα ταξικά συνδικάτα, να δυναμώσουν τον αγώνα ενάντια στη διαρκή επίθεση που συνεχίζεται, να αποσπάσουν κάποιες κατακτήσεις και με την εργατική τάξη μπροστά, με κοινωνική λαϊκή συμμαχία, δηλαδή με τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού, με το ΚΚΕ μπροστά, που είναι μπροστά, παρά τις τρικυμίες και τις θύελλες των καιρών, στην πρώτη γραμμή στέκεται ακόμα και σήμερα, και τους καλούμε με αισιοδοξία και το βλέμμα στο μέλλον να παλέψουν για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, ανθρώπου από άνθρωπο. Το σύστημά σας έχει πεθάνει ιστορικά και κοινωνικά, άσχετα αν βασιλεύει σήμερα. Το σύστημά σας είναι σαπίλα. Το 1921 καθιερώθηκε το 8ωρο και το 2021 το 13ωρο. Αυτό είναι, μόνο αυτό λέω, τίποτα άλλο. Με δεδομένες τις απίστευτες τεχνολογικές και επιστημονικές δυνατότητες γυρίζεται τον κόσμο στο μεσαίωνα. 13 ώρες δουλειά, το αντιλαμβάνεστε. Τι σημαίνει, για να μην πω και άλλα. Και άλλα πολλά. Με τέτοιο πλούτο απίστευτο. Και ο κόσμος ζει στο άγχος, στην αγωνία, πώς θα τα βγάλει πέρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γι' αυτό λοιπόν η ανατροπή του είναι κοινωνική αναγκαιότητα. Αντικειμενική κοινωνική. Όχι επειδή το λέει το ΚΚΕ. Επειδή το λένε όλες οι εξελίξεις. Είναι όριμο οι εργαζόμενοι και ο λαός να ανατρέψουν αυτό το σύστημα, να πάνε σε ένα άλλο, δηλαδή στο σοσιαλισμό, όπου θα καταργηθεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Στο σοσιαλισμό, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο. Αναλυτικά μίλησε ο γραμματέας του κομμάτος μας, μίλησε η συγγήτριά μας η Μαρία Κομνινάκα, οι ομιλητές, ο Γιώκας, η Σεμίνα Ειδηγενή. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες. Απλά θα πω το εξής. Πρώτο ερώτημα. Ποιον εξυπηρετεί αυτό το νομοσχέδιο? Ο κύριος Υπουργός ήταν ειλικρινής. Ήμασταν και συμφοιτητές. Ήταν ειλικρινής. Τι λέει Παγκόσμια Τράπεζα? Βαγές ίδρυμα.
Μιλάμε, είναι, νοιάζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ για τα συμφέροντα του λαού και των εργαζομένων. Μας τρελάνετε. Αφού το λέει ΟΜΑ. Πρέπει να αλλάξετε το δικαστικό σύστημα για να μπορούν οι επενδύσεις να προχωρήσουν στην Ελλάδα. Οι οποίες επενδύσεις θα φέρουν θέσεις εργασίας, όπως λέτε εσείς. Οι οποίες θέσεις εργασίας είναι των 700 και των 800 ευρώ, είναι των 12 ώρων, είναι των εκβιασμών, είναι των απλήρωτων υπεροριών, εκτός των άλλων βέβαια. Και βέβαια τα ίδια λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει να αλλάξει το δικαστικό σύστημα συνολικά για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα συμφέροντα των επενδυτών. Αν θέλει κανένας πρακτικά και λαϊκά για τον κόσμο, μιλάμε και για εσάς βέβαια, για να ακούτε. Το ερώτημα είναι ποιος εξυπηρετεί, από πού θα το βγάλουμε το αποτέλεσμα. Αυτό ποιος το υποστηρίζει και ποιος είναι αντίθετος. Ποιος είναι αντίθετος είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι, στον τομέα της δικαιοσύνης λέω. Είναι οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι. Είναι οι τοπικές κοινωνίες και το ξέρετε και το νιώθετε την πίεση που υπάρχει. Είναι δηλαδή συνολικά και τα λαϊκά στρώματα. Ποιος το υποστηρίζει? Το υποστηρίζουν μεγάλες δικηγορικές εταιρείες. Όσοι είναι δικηγόροι το καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Το υποστηρίζει ο ΣΕΒ, οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι επενδυτές, αυτοί οι άγιοι, τα funds. Απίστευτο χρήμα που έρχεται, αλλά έρχεται με όρους. Οι όροι που έρχονται εδώ, και τα ξέρετε πολύ καλά και τα έχετε κάνει ήδη, είναι φτηνή εργατική δύναμη από τη μία πλευρά και είναι και από την άλλη όλο το σύστημα να λειτουργεί και να τους βοηθήσει. Πάμε φτωχοί καημένοι. Τι να σας πω, πεινάνε, στην Ομόνια είναι, με ακορντεόν. Μιλάμε για αμύθιτο πλούτο, αυτός εξυπηρετεί. Και αυτό ισχύει και για όλους τους τομείς της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο. Και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριοι των υπολείπων κομμάτων, που είσαστε λιγούρια, ευρωλιγούρια, δεν βλέπετε τίποτα το τι συμβαίνει. Όλα είναι καλά. Και κάνετε την κόντρα για την ότι φταίει μόνο η κυβέρνηση και όλα στην Ευρώπη είναι καλά. Δεν έχω χρόνο να πω άλλα για το νομοσχέδιο. Θα δώσω μια απάντηση σε ορισμένα ζητήματα. Πρώτο θέμα. Επιστολική ψήφος. Υπάρχει ένα ερώτημα. Οι εξελίξεις ποιον επιβεβαιώνουν, ποιον δικαιώνουν, γιατί όλοι σας ήσταν έτοιμοι να το ψηφίσετε. Και ήρθε, σας ήρθε, μάνα εξ ουρανού, η τελευταία τροπολογία να ισχύσει και για τις εθνικές εκλογές. Και εμείς είπαμε ότι αυτός ο νόμος, εκτός των άλλων, δεν εγγυάται το αδιάβλητο των εκλογών. Είχαμε δίκιο ή όχι? Ασημακοπούλου, κλοπή, φερόμενη, δεν ξέρω τι, ληστή, πώς λέγεται, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε εμέσως, δεν είπε ΚΚΕ, αλλά μια άλλο έχουμε και καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που δεν το ψήφισαν αυτό το νομοσχέδιο, τώρα κάνουν καμπάνια, λέει, για την επιστολική ψήφο. Πρώτον, σε ό,τι μας αφορά, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Εμείς καμπάνια δεν κάνουμε. Αλλά είμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα. Τι θα πούμε δηλαδή? Δεν μας αφορά εμάς? Το αντίθετο μάλιστα. Λέμε στον κόσμο, επειδή δεν έχει άλλη επιλογή. Και οι Έλληνες, τέλος πάντων ελληνικής καταγωγής του εξωτερικού, αλλά και οι εργαζόμενοι. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Δεν θα ψηφίσουν αλλιώς. Δεν υπάρχουν εκλογικά τμήματα ούτε στο εξωτερικό, ούτε στα νησιά που θα πάει ένας κόσμος και ο κόσμος αυτός δεν είναι πλουτοκράτης. Εργαζόμενοι είναι που θα δουλέψουν, θα πεθάνουν στη δουλειά με 12 ώρα και 14 ώρα για να μπορέσουν να βγάλουν το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα. Λέμε λοιπόν σε αυτούς, επειδή ακριβώς δεν έχουν άλλη δυνατότητα, να συμμετέχουν και να ρίξουν στην κάλπη ΚΚΕ. Γιατί στην πραγματικότητα, επειδή έβαλε διλήμματα και ο Πρωθυπουργός και βάζουν και οι υπόλοιποι, το δίλημα είναι ένα. Θα εκφραστεί ο κόσμος αυτό το 45% ή ένα ποσοστό από αυτό να αμφισβητήσει, επειδή κάθε μέρα είναι αντίθετος και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αμφισβητήσει και να εκφραστεί η αντίθεση του λαού στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Και επειδή πρέπει εδώ να κάνουμε λογαριασμούς τίμιους και ειλικρινείς και αντικειμενικούς, μάλιστα, λένε και οι άλλοι,
Όχι, να ψηφίσετε εμάς κόντρα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που ενώ στην Ευρώπη είναι όλα μαγικά, εδώ είναι όλα κόλαση. Μάλιστα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. 75% των αποφάσεων του Ευρωκοινοβουλίου. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, κύριε Μάτζιο, 93%. Ελληνική λύση που μας κάνει τον καμπόσο, 55% των αποφάσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Όλοι μαζί, 70%. Λοιπόν, τι φωνάζετε? Δύο είναι επιλογές. Ή ψηφίζουν τα άλλα κόμματα που είναι με αυτή την βάρβαρη πραγματικότητα, γιατί πίσω από κάθε αντιλαϊκό μέτρο και ας κοροϊδεύετε τον κόσμο, κρύβεται η Ευρωπαϊκή Ένωση που την υμνείται. Όλα, σε όλα. Παράδειγμα, κοινή αγροτική πολιτική. Βγήκατε, εμείς βγήκαμε μπροστά έτσι, στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Βγήκατε όλοι οι υπόλοιποι και να ανέβετε και στα τρακτέρ και να βγάλετε φωτογραφίες. Καλά δεν ντρέπεστε? Ποιος ψήφισε την κοινή αγροτική πολιτική? Δεν συμφωνήσατε όλοι στο Ευρωκοινοβούλιο πλην ΚΚΕ? Εσείς της ελληνικής λύσης παριστάνετε το μάγκα όλη την ώρα. Και για την αγροτική παραγωγή και την πρωτογενή παραγωγή και χίλιες, να μην πω τώρα, να μην τα χαρακτηρίσω. Δεν την ψηφίσατε? Τι φωνάζετε τώρα? Βγαίστε στο λαό και πέστε ή ότι κάναμε λάθος ή ότι καλώς την ψηφίσαμε. Και μην κοροϊδεύετε και ποντάρετε στην άγνοια που υπάρχει στον κόσμο. Ας σταματήσει αυτή λοιπόν η δημαγωγία. Δεν ψηφίσατε όλοι πλην ΚΚΕ τα λόμπι που λέει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση για διαφθορά έλεος? Έχω κάνει 5,5 χρόνια εκεί. Και ξέρω ότι η Ελλάδα, που μπορεί να έχει και έχει διαφθορά όπως όλες τις καπιταλιστικές χώρες. Ολοκληρώστε, είναι... παρακαλώ. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Εκεί είναι θεσμοθετημένη. Και μετά σκάνδαλο Καϊλή και δεν ξέρω και πόσα άλλα που υπάρχουν εκεί, από πρωθυπουργούς, κυβερνήσεις κλπ, στην ωραία που έχει και καλό δικαιοικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται χαμός κυρίου. Και μετά από όλα αυτά, τι γίνεται? Λένε τα λόμπι είναι συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και τα ψηφίζετε όλοι. Και βγαίνετε εδώ και κάνετε το δεν ξέρω τι. Το τι γίνεται στην Ελλάδα, λες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην πω για παρακολουθήσεις. Και ξέρετε τώρα, κύριε Μάτζιο, καμιά φορά μην μας γαργαλάτε. Τόμπρας. Οι κασέτες των παρακολουθήσεων που λιώνουν στα περίπτερα. Είστε μικρός και δεν τα θυμάστε. Αλλά τα θυμάται ο ελληνικός λαός. Μην μας κάνετε τώρα τους Άγιους όλοι. Τα ίδια και με το ΣΥΡΙΖΑ. Κουκουέ παρακολουθούνταν όλα τα χρόνια από το 2015 και μετά και δεν βρέθηκε άκρη. Βρέθηκαν τα τηλέφωνα, οι χώρες, τα πάντα. Τελεία και παύλα. Δεν έχετε ευθύνη γι' αυτό? Έχετε ευθύνη. Λέμε, αυτός ο... Έχουμε και κάτι καινούριο. Δεν μπορώ, πρέπει να το πω, αν μου επιτρέπετε. Από το τελευταίο, πρώτο. Τελευταίο. Θα με αφήσετε, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε τώρα θρησκευτικό ανταγωνισμό. Τραγωδία. Κυριολεκτικά τραγωδία. Είναι δηλαδή, πώς να το πω τώρα, χυδαίο αυτό που συμβαίνει. Ο Μεν Βελόπουλος, αφού σταμάτησε, τελείωσαν οι επιστολές του Ιησού, αλήθεια. Τα πείτε στους πιστούς. Τέλειωσαν μάλλον. Δεν χρησιμοποιούνται προεκλογικά. Όμως τι έχουμε τώρα? Έχουμε πορτιέρι στις εκκλησίες. Θα δίνει άδεια η ελληνική λύση. Ποιος θα πάει στην εκκλησία τώρα αυτές τις μέρες, που όλοι πάνε γενικά, γιατί είναι εκτός του θρησκευτικού, είναι και κοινωνικό γεγονός. Και πάμε, δεν λέω ότι πάνε μόνο. Και τι θα κάνετε τώρα, θα έλεγχο? Εσύ είσαι έτσι, εσύ είσαι αλλιώς. Κασελάκης, μιλάμε ο Απόγειος. Σταυρός στην Κολυμπήθρα. Εντάξει, έχουμε ζήσει πολλές καταστάσεις. Αλλά εδώ φεύγει από τα όρια του γελίου. Χρησμένος, απεσταλμένος από το Θεό. Και τώρα τι λέει, δεν το πήρα χαμπάρι, να πηγαίνετε όλοι και να προσεύχεστε. Δηλαδή, ως πότε αυτή η προσβολή σε όσους πιστεύουν και η χειδαιότητα? Εμείς να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας. Εμείς δεν χωρίζουμε τους ανθρώπους στο τι πιστεύουν. Ούτε στο χρώμα, ούτε στο φύλλο, ούτε στη θρησκεία, ούτε οτιδήποτε. Εμείς τους χωρίζουμε ταξικά. Ποιοι είναι εργαζόμενοι και ποιοι είναι εκμεταλλευόμενοι. Γι' αυτό και τους καλούμε να αυτά τα θρησκευτικά μανουάλια που έχετε σηκώσει αρκετά κόμματα, και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, Τελειώνω. Δεύτερο θέμα. Ξέρετε, σε αυτή τη συζήτηση μάθαμε και καινούργια πράγματα. Παρακαλώ να ολοκληρώσουμε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
Λοιπόν, μάθαμε και καινούργια τώρα. Βγαίνει το Πασόκ, βέβαια τα ξέραμε. Λόγω εργατική ποντομαγιά. Λέει, είμαστε υπέρ των πανεπιστημίων. Σας πείραξαμε, δύο ομιλητές είχαμε. Εντάξει. Εσείς μιλάτε 100 ώρες. Το έλεος είναι για αυτά που σας λέω. Βγαίνει το Πασόκ τώρα και λέει, είμαστε υπέρ των πανεπιστημίων, αρκεί να γίνει η τροποποίηση του άρθρου 16. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως το καινούριο δεν είναι αυτό. Το καινούργιο είναι ότι το Πασόκ δεν έχει αντίρρηση, τα είπε ο κ. Ανδρουλάκης, για τα απογευματινά χειρουργεία, αρκεί να υπάρχει προσωπικό, φυσικά χειρουργείο χωρίς προσωπικό δεν γίνεται, και χαμηλό αντίτιμο. Δηλαδή, πού είναι η διαφορά, τιμολογιακή, και ποιος καθορίζει το αντίτιμο. Άρα, τι διαφορά έχει από αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία. Καμία. Αυτά τα μάθαμε τώρα, γι' αυτό και λέμε, και τέλειωσα κύριε Πρόεδρε, ότι στις εκλογές μία λύση υπάρχει για το λαό που αγανακτεί. ΚΚΕ στην κάλπη. Δαγκωτό και ας διαφωνούμε με πολλά πράγματα. Θα τα συζητήσουμε στην πορεία για να μπορεί την επόμενη μέρα να είναι από καλύτερες θέσεις και όχι να συνοστίζεστε στα ίδια κόμματα. Και ξέρετε, οι αναφορές στην Πρωτομαγιά θέλουν και λίγο σεβασμό. Το ότι γυρίζει η ανθρωπότητα πίσω, θέλει ο καθένας να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Γιατί το ότι γυρίζει πίσω έχει τη σφραγίδα και της Νέας Δημοκρατίας και όλων των ονομαζόμενων συντηρητικών κομμάτων, αλλά και της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, είτε λέγεται Νέα Αριστερά. Ποια Νέα Αριστερά? Μας τραλάνετε τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ κι εσείς. Είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ που υπηρέτησε αυτή την πολιτική. Έτσι λοιπόν την επόμενη μέρα ο λαός να είναι από καλύτερες θέσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπαφή.